Μα την πάλι τον Χριάπα, θα το δείτε αυτό λιθανώς, θα παίξει κοντά στο καλάθι τον Χριάπα. Ευστοχή και το Ρόδης πάει για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, 0-2 με τον Γιάννας Μασούρας, Διαμαντίδης είναι στην baseline τραυματισμένος και παίζει 5-4 ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Ο Σόνι Γουίμς φυσικά αμαρκάριστος. Είναι καινούργιοι κανονισμοί αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει τραυματιστεί ο Διαμαντίδης. Τώρα θα αποχωτύπημα άθελα αντιπάλου. Μασιούλης στημένος για 3. Σουτάρει ευστοχή ο Μασιούλης. 7-7 στο ξεκίνημα του αγώνα από τον Γιώνας Μασιούλης που φαίνεται τον Κάρι. Ο Αμερικανός από τον Μπρούκλιν. Θα βγάλει έξω την μπάλα στο Φώτσια. Μαρκάρι στο σουτάρι για 3. Και ο Παναθηναϊκός 7-10 μπροστά. Ο Παναθηναϊκός. Χάινς για τον Τζάκσον. Ο Αμερικανός με μια σταυρωτή περνά από τον Κάρι. Αποφεύγει και το Φώτσι. Ο Τζάκσον που δεν θα δοκιμάσει πολλές φορές να πάει στο μαντική δυνότητα του Χριάπα, που έτσι είναι εξαιρετικός αμυντικός. Έχει βγει μια φορά κορυφαίος αμυντικός Ευρωλίγας, αλλά ο Διαμαντίδης 6 και μία ο Λάσμε. Ούκιτς από μακριά, είναι και αυτός εύστοχος. Ο Παναθηναϊκός παίζει με ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια, που είναι το καλάθι από κοντά, χάνει ο Παναθηναϊκός. Είναι παιχνίδι που δεν πρέπει να πετάς τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται. Χάινς και 15 όλα. Ο Διαμαντίδης κάθεται στο φαμβάκι που έχει βάλει ο γιατρός Παναθηναϊκού, στη μύτη του Διαμαντίδη. Ούκιτς εναντίον όλων, είναι πιο γρήγορος, πιο εκρηκτικός, πιο αποφασισμένος από τον ψηλό. Χριάπα ψηλά από τον Χριάπα, είπαμε. Χριάπα είναι επικίνδυνος και θα καθώσει ανάποδα. Ο Βίκτορ Χριάπα με 7 πόντους φέτος μέσα. Κοιτάξτε εδώ, πρώην παίκτη στο Portland Trail Blazers, αλλά και το 4-13 και με αυτό 4-14. Εδώ Φρίτζον από μέση απόσταση σουτάρει ευστοχή 23-19. Ο Παναθηναϊκός, Βοροτσέβιτς η πάσα στην αδύνατη πλευρά. Και πάλι στο Φρίτζον, είπαμε, είναι εξαιρετικό σουτέρ. Από τους κορυφαίους σουτέρ της Ευρωλίγκας, από μέση και μακρινή απόσταση. Φρίτζον με αντίπαλο τον Μπατίς, Βοροτσέβιτς, η προσποίηση. Μίτσοφ από μακριά, μέσα και αυτό για την Τσέσκα. Τσέσκα που έχει βρει ρυθμό. Διστάζει πρώτο Κίστα, αλλά απεγκλωβίζεται και κάνει μια εξαιρετική reverse κίνηση με σουτ με ταμπλό 35-19. Ούκιτς. Βγαίνει τα σκρίνο Κάρι από τα 5,5 στάρι, επιτέλους ένα καλάθι για τον Παναθηναϊκός. Πρέπει να τον παίξει στην ταχύτητα, είναι σαφώς γρηγορότερος και δυνατότερος. Και αυτό κάνει 37. Ο Παναθηναϊκός πλέον χάνει τα σουτ. Κρίστιτς. Σόνι Γουίμς. Γκίστ. Το φέρνει κοντά στο καλάθι ο ψηλότερος Κρίστιτς. 39-25 για τον σέρβο. Γκίστ του Χάινς, αλλά η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή. Κλέβει ο Λάσμε, για να δούμε. Κλέβει ο Λάσμε, ο οποίος θα καρφώσει βεβαίως. Για να ανέβει ο Παναθηναϊκός ψυχολογικά. 39-27 και πρέπει να αρχίσει κάποια στιγμή η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Στεφάν Λάσμε λοιπόν. Εδώ το εκπληκτικό κλέψιμο στον έτσι κι αλλιώς αργό Κρίστιτς. Σε άλλα είναι καλός ο Κρίστιτς. Ο Λάσμε που φτάνει. Μίτσοφ Φρίτζον, κίνδυνος θάνατος. Και το αποδεικνύει. Ο πιο αξιόπιστος σουτέρ της ΕΣΚΤΗΣ με τον Μίτσοφ. Βλάντιμιρ Μίτσοφ πάνω στο Διαμαντίδη. Έξω για τον Μασιούλης. Περνάει από τον Φρίτζον. Δύσκολη προσπάθεια από τον Λιθουανό. Έρχεται με δεύτερη προσπάθεια ο Μαυροκεφαλίδης και αφήνει την. Στο παιχνίδι, διαφορά των 10 πόντων σε ένα παιχνίδι, 13,5 πρέπει να πηδήξει. Δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Μίτσοφ από μακριά, αλλά ο Σέρβος διεθνής απαντά. Με πολλά κλεψίματα. Εδώ ο Μαυροκεφαλίδης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Με δεύτερη προσπάθεια. Λίτωσε και το επιθετικό φάουλ. 47-34 ο Παναθηναϊκός. Πάνεκος. Με όλα αυτά είναι ακόμη κάποια στιγμή να λειτουργήσει η επίθεση ως προς την αποτελεσματικότητα. Φρίτζον. Βοροντσέβιτς. Αυτό που το έχει λύσει η Τσέσκα. Για να βγάλει στο Ράιτ. Ράιτ. Σπλιτ out. Στα 4 δευτερόλεπτα ο Μπράμος σουτάρει και επιτέλους ένα τρίποντο. Ελπίζουμε να αλλάξει ψυχολογία. Προσπαθεί αλλά δεν μπορεί να περάσει με σταυρωτές από τον και αλλαγή. Κατέβησε από το Ράιτ. Πρώτο Μαυροκεφαλίδη. Αποφεύγει τελικά και τους δύο. Προσπάθει να τον παίξει στα πόδια. Μπερδεύεται Κρίστιτς, μαρκάρι στον Τζάκσον. Βγαίνει ο Μαυροκεφαλίδης. Βουίμ στα 2 δευτερόλεπτα σουτάρι και αυτό είναι που σηκώνει τα πόδια. Για μια απόσταση. Κάποια από αυτά ή ευβολές αν θέλετε. Βουίμ, ο οποίος είναι στους 17 και τώρα στους 19. Πήρε μπρος ο Βουίμ, ο οποίος είχε την ατυχία να τραυματιστεί στη μύτη στο ξεκίνημα του αγώνα. Μαυροκεφαλίδης μετράει φυσικά το καλάθι γιατί χτύπησε ταμπλό. 64-40. Πάρα πολλές φορές αντίπαλος με τον Κρίστιτς. Γουίμς από τη γωνία. Είπαμε, είναι ασταμάτητος. Παναθηναϊκός τον άφησε στο 0 για 2 δεκάλεπτα στο δεύτερο εξωτερικό. Από τα 5 μέτρα, 67-49. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Θέση βολής και από κοντά πολλές φορές, αλλά η μπάλα δεν έπαιρνε. Κρίστιτς για 3.
74 Σεσού, όπως εδώ σήμερα, 77-51. Ζωζούλη να στοχεί εξ επαφής, τέλος αγώνα. Το τελικό σκορ εδώ, εδώ Μεσίνα θα χαιρετήσει τον Αλβέρτη. Τελικό σκορ εδώ στη Μόσχα, ΣΚΑ Παναθηναϊκός, 77-51. Το καλό λοιπόν με αυτή τη σειρά είναι ότι δεν μετράνε διαφορές, μετράνε οι νίκες. Στο 2-0 η ΣΚΑ τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός που έχει δύο αγώνες τώρα στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός που